Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί τώρα με τον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο για να σα μεταδώσουμε, κυρίε και κύριοι, τι πληροφορίε που σα είπα πριν από λίγο. Ότι δηλαδή, πρόδρομε, η κυβέρνηση φέρνει τελικά αλλαγέ στο νομοσχέδιο για τα ακίνητα. Τι προανήγγειλε πριν από λίγο το Υπουργείο Οικονομικών μετά και τι έντονε αντιδράσει που προκλήθηκαν από πολλού βουλευτέ, ακόμη και του κυβερνώντο κόμματο. Είχαμε και ακόμη μία ερώτηση από πολυπληθή ομάδα βουλευτών πριν από λίγο, βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, λοιπόν, το Υπουργείο Οικονομικών ε, ανακοινώνει πριν από λίγο μια αίτηση που αφορά χιλιάδε, θα έλεγα, αγρότε. Ε, σύμφωνα με, με τι αλλαγέ, λοιπόν, για τα ακίνητα, η αγροτική γη, ε, για όσα βρίσκονται, αποθηκευτικοί χώροι, γεωργικά μηχανήματα, καθώ και χώροι άλλη χρήση, όπω τάνε και θερμοκήπια, δεν πρόκειται να φορολογηθεί. Ε, να θυμίσω, ΣΥΑ, ότι πριν από δύο ώρε, 22 βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία είχαν καταθέσει ερώτηση στη Βουλή προ τον κύριο Στουρνάρα, με τον οποίο εξέφραζαν τα παράπονά του για την αγροτική και ζητούσαν να γίνουν ορισμένε αλλαγέ. Δεν θα πιάνετε λοιπόν ω εκείνη που επέφερε και βαριά φορολογία, αν κάποιο έχει ένα στέγαστρο ή τα Μια μαντριά στάνη, που έγινε και ανέκδοτο χτήματα, σχεδόν. Ακριβώς. Ε, Άρα, αυτοί δεν θα πληρώσουν καθόλου. Καθόλου. Βάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι άλλο θα αλλάξει μέχρι τον τερματισμό, γιατί είναι πολλέ οι αντιδράσει. Ε, έχουν καταφέρει όσοι αντιδρούν μια πρώτη νίκη απέναντι στον α, κύριο Στουρνάρα. Ναι, ενδεχομένω να δούμε και κάποιε άλλε αλλαγέ, αλλά αυτό θα φανεί ε, στην πορεία μέχρι να ολοκληρωθεί το νομοσχέδιο. Σα ευχαριστούμε πολύ, πρόδρομο. Αυτή ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη.